Μια ιδιαίτερη σημασία σε εκδήλωση διοργάνωσε ο Δικηγορικός Σύλλογος Ηλίας στο Συνεδριακό Κέντρο της Περιφερειακής Ενότητας. Πρόκειται για την παρουσίαση του βιβλίου του δικηγόρου και καθηγητή Πολύκαρπου Αδαμίδη υπό τον τίτλο «Η αρχή της μέσης γραμμής στο δίκαιο της θάλασσας». Η συγκυρία δικαιολογεί μια τέτοια εκδήλωση, διότι βρισκόμαστε πάλι σε μια φάση όξυνσης των ελληνοτουρκικών σχέσεων και το γεγονός αυτό δημιουργεί εύλογες αμφιβολίες στους Έλληνες πολίτες. Προκειμένου λοιπόν να καταστούν σαφή με έναν απλό, εύληπτο και κατανοητό για όλους τρόπο, ζητήματα τα οποία βεβαίως είναι ζητήματα στη βάση τους και στην αφετηρία τους δύσκολα και δυσχερή, επιλέξαμε να καλέσουμε τον διαπρεπή καθηγητή και εξειδικευμένο στα συγκεκριμένα θέματα εμπειρογνώμονα. Καταγράφει αρχές και κανόνες μέσα από τους οποίες εφαρμόζεται και ερμηνεύεται το δίκαιο της θάλασσας. Μεταξύ των κανόνων αυτών που έχουν πια αποκτήσει ισχύ ουσιαστικά δικαίου είναι και η μεθοδολογική διαδικασία της μέσης γραμμής. Είναι η γραμμή που εισάγει το αντικειμενικό κριτήριο της απόστασης, με βάση το οποίο καθορίζονται και τα χωρικά ύδατα και η υφαλοκρηπίδα και η αποκλειστική οικονομική ζώνη όταν υπάρχουν διαφορές μεταξύ δύο συνορευσών χωρών. Ο συγγραφέας και αναπληρωτής καθηγητής κοινοτικού δικαίου και διεθνών σχέσεων στη Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων παρήγε επί σειρά ετών τις υπηρεσίες του ως νομικός σύμβουλος στα Υπουργεία Εξωτερικών και Άμυνας, ενώ έχει συγγράψει σειρά επιστημονικών άρθρων και βιβλίων με θέματα διεθνών συναλλαγών και ποινικού δικαίου, με τελευταίο το δίκαιο του πολέμου. Η μέση γραμμή είναι το πλέον αντικειμενικό και αξιόπιστο κριτήριο, διασφαλίζει την αντικειμενικότητα, τη διαφάνεια, την προβλεψιμότητα και τη σταθερότητα. Αποτελεί βέβαια το κριτήριο στο οποίο πρέπει εμείς να εστιάσουμε και να επιμείνουμε, ούτως ώστε κατά τον τρόπο αυτό να διευθετηθεί και η μόνη διαφορά που έχουμε με την Τουρκία, που είναι ο καθορισμός της υφαλοκρηπίδας. Στο πλαίσιο αυτό, το συνυποσχετικό που θα μας οδηγήσει στη Χάγη πρέπει ρητά να μνημονεύει ότι η υφαλοκρηπίδα είναι η μόνη διαφορά που θα εκδικαστεί από το δικαστήριο και ότι η εκδίκαση αυτή θα γίνει με βάση το φυσικό δίκαιο για τις θαλάσσιες διαφορές που δεν είναι άλλο από το δίκαιο της θάλασσας. Το ζήτημα ασφαλώς βρίσκεται διαρκώς στην πρώτη γραμμή του ενδιαφέροντος των Ελλήνων πολιτών. Αφορά το δίκαιο της θάλασσας και τον τρόπο με τον οποίο καθορίζονται οι θαλάσσιες ζώνες. Είναι ένα ζήτημα που μας απασχολεί διαρκώς, γιατί βρίσκεται στην πρώτη γραμμή των ζητημάτων για τα οποία η χώρα μας εκφράζει διαρκώς τις απόψεις στο πλαίσιο του διεθνούς δικαίου, προκειμένου να αντικρούσει τις θέσεις που διατυπώνει για το ίδιο ζήτημα η τουρκική πλευρά. Το βιβλίο πραγματεύεται τη μέθοδο καθορισμού των θαλασσίων ζωνών με βάση την αρχή της μέσης γραμμής και τα πλεονεκτήματα της εφαρμογής της. Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης αναπτύχθηκαν τα βασικά συμπεράσματα και παραδοχές για την ερμηνεία και την εφαρμογή του διεθνούς δικαίου σχετικά με τον καθορισμό των θαλασσίων ζωνών και πλέον του δικαίου της θάλασσας, όπως αυτά προκύπτουν από τις αποφάσεις του Διεθνούς Δικαστηρίου της Χάγης, του Διεθνούς Δικαστηρίου για την Επίλυση των Θαλασσίων Διαφορών του Αμβούργου, αλλά και από τις σημαντικότερες αποφάσεις των αρμόδιων διεθνών διαιτητικών δικαστηρίων.